Γεια σου, Αριανάρα. Πού δεν θα βγουν. Γκολ! Παναγία μου! Μπράβο! Βίζω! Bravo!
κάνει μόνο. Τουλάχιστον δεν πήγε. Έλα, έλα! Πήγε! Έλα, έλα, έλα! Έλα, έλα! Έλα, έλα! Δεν κατέβε! Πόσος κόσμος είμαστε και... Τώρα έτσι όπως παίζουν είναι καλύτεροι από εμάς. Προσωπικά πιστεύω ήμασταν ένα επίπεδο πάνω από τον Άρη Αμφιάλης. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα έπαιξε πάρα πολύ καλά. Τα παιδιά δώσανε λοιπόν και την ψυχή τους για την ομάδα και εκτός αυτού είχαν καθαρό μυαλό, υπομονή και ηρεμία στο παιχνίδι. Παρότι προηγηθήκαμε 1-0 πάρα πολύ ωραίο γκολ του Λαμπρινάτου, ισοφαριστήκαμε 1-1 από ένα λάθος του τερματοφύλακά μας, αλλά από εκεί και πέρα η ομάδα έδειξε χαρακτήρα και προηγηθήκαμε με άλλα 2 γκολ. Και πιστεύω ότι καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ελέγχαμε τον αγώνα και αυτό μας ενδιαφέρει εμάς, ειδικά στο σημερινό παιχνίδι με την αδοχή του πρώτου παιχνιδιού με την Πέφχη, ήταν να πάρουμε τους 3 πόντους. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στον κύριο Γκαλίκα, τον προπονητή του Άρη Αμφιάλης. Έχει φτιάξει μια πάρα πολύ ωραία ομάδα με νέα παιδιά που προσπαθούν να παίξουν ποδόσφαιρο και πιστεύω ότι το παιχνίδι το ευχαριστήθηκε ο κόσμος που ήρθε στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα εμείς κρατάμε χαμηλούς τόνους. Έχουμε ακόμη άλλα 4 παιχνίδια. Για κάθε παιχνίδι θα πηγαίνουμε για την νίκη μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και πάμε βήμα-βήμα. Το επόμενο είναι με το Περαμαϊκό και νομίζω ότι θα πρέπει να προετοιμάσουμε τους παίχτες απέναντι σε μια ομάδα που έχει για αυτή στόχο την άνοδο στο Περιφερειακό. Είναι μια δύσκολη παιχνίδια. Μπορέσαμε και το κερδίσαμε. Αλλά είναι μεγάλη αδικία αυτό το πράγμα να είμαστε που να έχουμε εκεί που θα φυτεύουμε 15 βαθμούς διαφορά και να δίνουμε αγώνες μπαράζ. Και κάτι ακόμα, ότι παίζουμε και μας φέρνουν διαιτητές από την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, από την Πάτρα, καθήκανε διαιτητές να είναι λίγο πιο κοντά. Δηλαδή πρέπει να αφανίσουν τα σωματεία οικονομικά, θα καταστρέφουν τα σωματεία οικονομικά με αυτά τα υπέρογκα έξοδα που γίνονται. Πιστεύω ότι η ομάδα θα ανέβει κατηγορία. Αυτό είναι το πιστεύω. Έγινε ένα καλό παιχνίδι. Νίκησε δίκαια ο Ιάσονας.
είχε πολλές ευκαιρίες. Δεν παίξαμε καλό ποδόσφαιρο αποτελεσματικό εμείς και δίκαια κερδίσαμε. Κοιτάμε το παιχνίδι τώρα με την Πέφτης.